ηγέτης των φιλελευθέρων του Οντάριο, Στίβεν Ντελ Ντούκα, λέει ότι θα προσθέσει τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού στη λίστα των υποχρεωτικών εμβολιασμών για παιδιά σχολικής ηλικίας, εάν εκλεγεί πρωθυπουργός. Εάν εκλεγούν οι φιλελεύθεροι του Οντάριο, θα κάνουν το εμβόλιο για τα παιδιά κατά του κορονοϊού, μέρος του παγκόσμιου καταλόγου εμβολίων που απαιτούνται για τα παιδιά, προκειμένου να φοιτούν σε δημόσια σχολεία σε όλο το Οντάριο, δήλωσε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια εκστρατείας του στην Οτάβα. Ο νόμος του Οντάριο για την ανοσοποίηση των μαθητών σχολείων ψηφίστηκε το 1990 και απαριθμεί 9 υποχρεωτικούς εμβολιασμούς. Ο ίδιος έκανε επίθεση στον πρωθυπουργό του Οντάριο, Ντακ Φόρτ, λέγοντας ότι είναι αδύναμος στην επιστήμη και στα εμβόλια. Υπάρχουν περίπου 100 ημέρες μέχρι να ξεκινήσει η επόμενη σχολική χρονιά και δεν θέλω τα παιδιά να κινδυνεύουν. Δεν θέλω να κινδυνεύουν ούτε οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή της εκπαίδευσης, είπε. Ωστόσο, το θέμα με τις υποχρεωτικότητες έχει συναντήσει αντίσταση στον Καναδά, με αποκορύφωμα βέβαια τον αποκλεισμό της Οτάβα για περισσότερες από 3 εβδομάδες από το Freedom Convoy.